Έχει Σκωτία. Πω. Καταπληκτικά. Thank you.
Όποτε δηλαδή παίζω αυτό το κομμάτι, συγκινούμαι με την ιδιοφυΐα του Μότσαρτ.
All the things they say, then the things they say, they're in my head, they're in my head, all the things they say, all the... Θυμήθηκα το αυτό το tattoo, all the things they say. Thank you.
Δεύτερο κομμάτι, το μάλλον αυτό που δεν βλέπω χωρίς να κάνω scroll down. Λάθος, αλλά τι να κάνω. Στην ουσία είδες, τσουκ, ένα, πώς το λένε, βήμα καλύτερο από χτες. Δηλαδή πάντα υπάρχει μια πρόοδος. Έτσι που λες. Λοιπόν. Χτίσα όμως λίγο, οπότε θα κάποιο άλλο. Thank you.
βγαίνει πολύ καλά. Εντάξει, βέβαια πάλι είχε ένα σημείο εδώ πέρα λάθος. Αυτό, σε αυτό εδώ. Μέχρι 6.30 τα υπόλοιπα και μετά πάμε. Ωραίο ήχο πέρα. Οι σάβαρες. Πάλι κουρδισμό.
έτσι για να κάνουμε λίγο και το εφέ με τη μύτη.
είπαμε, σερενάντα, ναι, σερενάντα. Ξέρεις ποιο μ' αρέσει πάρα πολύ, το οποίο θα ήθελα πολύ να το στην κιθάρα να το βρω, είναι το Revolutionary του Chopin, το οποίο όμως είναι πακέτο και δεν ξέρω αν υπάρχει. Νομίζω λέγεται Revolutionary Study, κάπως έτσι, του Chopin. Όχι, τώρα είδα ότι η μπλούζα μου είναι ίδιο χρώμα με το καναπέ. Το σκεπαστάρι, το σκεπαστάρι. Το σκεπαστάρι. Ωραίος ανεμιστήρας, είναι πολύ πιο υγιεινός. Έτσι που λες, λοιπόν. Πάμε. Αυτό.
ξεκινάμε τώρα το nocturne. Thank you.
Αυτό μπορεί να είναι και λάθος του προγράμματος, αλλά θα τα ακούσω και στο YouTube, σε πιάνο, να δω πώς πάει αυτό το σημείο. Μπορεί να είναι λάθος αυτό δηλαδή, στο πρόγραμμα εννοώ. Thank you.
Ωραία. Πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικά, υπέροχα. Και αυτή είναι πολύ ωραία φωτογραφία. Σε 7.30 ίσως, ναι. Έχω 6 και κιθάρα. Θα πάμε 7.30 φορτούλα. Αν πούμε, είδες τι ώρα, ας πούμε, τι καλός. Σας λέω και τι ώρα βγαίνω, οπότε μπορείτε να προετοιμαστείτε, να φορέσετε αυτό, το τι βλακεία πρόκειται να πείτε, τα σκέτς, τα αυτά, το εν. Δηλαδή, σας θέλω power. Τι ψέμα πρέπει να παίζει. Άμα περνάνε ωραία έτσι να σου. Η γρίλια. Εν τω μεταξύ δεν λέγεται γρίλια, αλλά πλάκα δεν έχει γρίλια, που είναι το παντζούρι.
Μπορώ να γράψω σημειώσεις αυτό, έκανα το ξεκιτά, τι βλάκει από αυτό. Σε ευσυνητό μια διάρκεια. Έχει πολλά πράγματα, αλλά δεν έχει να γράψεις σημειώσεις. Γράψεις, ας πούμε, ότι εδώ χρειάζεται περισσότερα μπιφτέκια, ας πούμε. Εδώ χρειάζεται, ας πούμε, μια σπαλομπριζόλα. Ξέρω γιατί. Περίεργο.
Ξάστο τώρα αυτό, μην το πειράζεις άλλο. Ωραία, αφιέρωσα αρκετό χρόνο. Δεν είναι τόσο δύσκολο τελικά, δεν έχει πολλά αυτά. Επομένως, εντάξει, θέλει και δουλειά. Προχωράμε τώρα σε κάποια πιο χαλαρά. Πάμε λίγο UEFA. Περισσότερο suspense. Πάμε το... Thank you.
Το έχω ονομάσει brainstorm, έτσι, να περνάει η ώρα. Λοιπόν, τι ώρα είναι, 7 και 17, πάμε. Άλλα 10 λεπτάκια.
ποιο άλλο. Να παίξουμε λίγο χήμα τώρα. Θέλω όμως και το σοντεκάρι χώρες. Μπράβο, αυτό με εξιτάρει, του Μπαχ, το πρελούδιο, σε ταχύτητες αυτό. Να είμαι λάθη, αλλά αυτό...
σε ταχύτητα δεν γίνεται. Πιο αργά. Ναι, λίγο πιο αργά. Ή μάλλον... Θα παίξω κάποιο κομμάτι. Άστα αυτό. Εντάξει, με τα κλασικά που χτίσαμε. Ποιο? Αντέλ. Πάμε Αντέλ. Μπορεί να βαρέσει εδώ μεταξύ copyrights και τα λοιπά, αλλά... Λοιπόν, ας παίξουμε αυτό το tattoo, all the things he said.
All the things they say, all the things they say, I don't know my head. Φτάσαμε στο τέλος του απόψινού προγράμματος, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Άντε, good and luckin' και πάμε να βρούμε τώρα το Μπούμπι. Ποστάρω το σημερινό που έγραψα το πρωί, τούτο τον όρκο, το οποίο είναι, μιλάμε, ένα από τα χειρότερα τρόμου πράγματα που μπορεί να σκεφτεί, πιστεύω, ένας άνθρωπος. Ακατάλληλο είναι, αν ρε παιδί μου είσαι ευαίσθητο παιδί, τα λοιπά, καλύτερα να μην το διαβάσεις αυτό. Δηλαδή μην το διαβάσεις. Καλύτερα. Εντάξει. Άντε. Τα λέμε έξω.